Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Να σας καλωσορίσουμε στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Η ΟΚΔΕ είναι μια κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Ιδρύθηκε το 1934 από τον Παντελή Πουλιόπουλο και έχει βαθιές ρίζες και μεγάλη συμβολή στην ιστορία του εργατικού και επαναστατικού κινήματος της χώρας μας. Συμμετείχε σε όλους τους σημαντικούς αγώνες το Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, στα Ιουλιανά, στο Πολυτεχνείο, σε όλους τους αγώνες της μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, συμμετέχει αυτόνομα και σε αυτές τις εκλογές. Τα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ απαρτίζουν εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές και αγωνιστές που παλεύουμε σε χώρους δουλειάς και σωματεία, σε σχολεία, σχολές και γειτονιές. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις ταξικές αναμετρήσεις, μέσα από συνελεύσεις, απεργίες, διαδηλώσεις και καταλήψεις. Αγωνιζόμαστε απέναντι στο κράτος έκτακτης ανάγκης του καθεστώτος Μητσοτάκη, απέναντι στην περιστολή των εργατικών, των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Παλεύουμε για την ενότητα και την κλιμάκωση των αγώνων, την επαναστατική προοπτική των κινημάτων στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη. Ως ΟΚΔΕ δεν έχουμε καμία σχέση με τους επαγγελματίες και τα τζάκια της επίσημης πολιτικής σκηνής. Ούτε συνδεόμαστε με αστικά, κρατικά, αντιδραστικά συμφέροντα. Η ΟΚΔΕ είναι μια οργάνωση εργατική, κομμουνιστική, διεθνιστική, που προτάσει και παλεύει τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο, την επανάσταση και τον σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός όμως για τον οποίο παλεύουμε δεν έχει καμία σχέση με τις σταλινικές δικτατορίες του παρελθόντος. Επίσης, δεν έχει καμία σχέση και με την ψεύτικη αριστερά της διαχείρισης του καπιταλισμού. Με όσους δηλαδή δυσφήμισαν τον σοσιαλισμό και αποδείχτηκαν εχθροί των εργαζομένων. Τη σημερινή μας εκδήλωση θα ανοίξει η συντρόφισσα Μαργαρίτα Κουταλάκη, εργαζόμενη στο Σκλαβενίτη και μέλος της Αντεπίδεσης των Εργαζομένων, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο σύντροφος Γρηγόρης Καρβούνης, μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας, μέλος της Σοσιαλιστικής Σπουδαστικής Πάλης και της Δημοτικής Κίνησης Εργατική Αντεπίθεση στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι της ΟΚΔΕ. Μπροστά στις ευρωεκλογές, το σύνολο του αστικού πολιτικού σκηνικού βυθίζεται στην υποκρισία, στο μπάζωμα των πραγματικών προβλημάτων που οδηγεί στη δικαιολογημένη απαξίωση στα μάτια των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, κατεβαίνει στις εκλογές για να προβάλλει την ανάγκη ενός αγώνα διαρκείας για την ανατροπή της νέας δημοκρατίας του Μητσοτάκη, αλλά και όλης της σημερινής αθλειότητας. Παρά την προπαγάνδα της κυβέρνησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η κρίση βαθαίνει σε όλα τα επίπεδα. Στην οικονομία, το ένα εργοστάσιο κλείνει μετά το άλλο. Μόνο από τις αρχές του χρόνου έχουν κλείσει πάνω από 10 εργοστάσια, αφήνοντας δεκάδες άνεργους. Το δημόσιο χρέος σε σχέση με το 19 αυξήθηκε πάνω από 55 δις και το ιδιωτικό στα 54 δις, ενώ το εξωτερικό χρέος έχει αυξηθεί πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Η περίφημη ανάπτυξη μεταφράζεται όχι σε παραγωγικές επενδύσεις που βρίσκονται στον πάτο, αλλά σε ελεηλασία του κρατικού χρήματος από λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, από ημέτερους κάθε λογής. Αυτή η λεγόμενη ανάπτυξη στηρίζεται στο λεγόμενο θαύμα του τουρισμού και της εστίασης, δηλαδή σε δουλειές κακοπληρωμένες και γαλέρες υπερεκμετάλλευσης. Ένα μοντέλο αχαλήνω της κερδοσκοπίας πάνω στην αύξηση των τιμών
πάνω στα ακίνητα, πάνω σε μια οικονομία των καζίνων και κάθε μορφής τζόγου. Γι' αυτό είμαστε πλέον από τις πρώτες χώρες στους δείκτες φτώχειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους τελευταίους τους μισθούς. Αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος που χειροτερεύει διαρκώς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο βωμό του κέρδους, της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, αντεργατικοί νόμοι, όπως του Γεωργιάδη και Χατζηδάκη, θυσιάζουν όλα τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης. Ωράριο, συλλογικές συμβάσεις, δικαίωμα στην απεργία και στο συνδικαλισμό. Και την ίδια τη ζωή, με την εργατική τάξη, να θρηνεί ένα νεκρό ίσα κατεμένο κάθε μέρα σε δυστυχήματα δολοφονίες των εργοδοτών. Ακρίβεια, μείωση των πραγματικών μισθών, ιδιωτικοποιήσεις έχουν εκτινάξει τις κοινωνικές ανισότητες. Ο μισθός τελειώνει στα μισά του μήνα. Η μισή κοινωνία βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Όμως σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται αστήρευτες επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Το γλέντι με το Ταμείο Ανάπτυξης και τα υπερκέρδη τους αυξάνονται προκλητικά. Η υγεία εμπορευματοποιείται πλήρως. Έχουμε μείωση του σταθερού προσωπικού, τεράστιες λίστες αναμονής και δουλειά μέχρι εξάντλησης. Καθώς και την οριστική διάλυση του ΕΣΥ, με μέτρα όπως το νόμιμο φακελάκι των απογευματινών χειρουργείων του Άδωνη, για αυτούς που έχουν να πληρώσουν φυσικά. Το ίδιο και στην παιδεία. Δραματική υποχρηματοδότηση, ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξάπλωση των διδάκτρων, εξεταστικό σφαγείο του νέου λυκείου και σχολεία 2 και 3 ταχυτήτων με όχημα την αξιολόγηση. Από τη μία, τα λίγα άριστα για την προνομιούχα ελίτ, από την άλλη, τα σχολεία των εργατικών περιοχών για τους ψυκτικούς, όπως περιφρονητικά θέλησε να περιγράψει την εργατική τάξη ο Μητσοτάκης. Η κοινωνία απειλείται με πισωγύρισμα δεκαετιών. Η μόρφωση γίνεται πανάκριβο εμπόρευμα για λίγους. Η ένταξη στην κοινωνία μέσω και του δημόσιου σχολείου μετατρέπεται σε πέταγμα στο περιθώριο. Οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι είναι οι μνητές μιας αριστοκρατικής αριστείας. Είναι οι ίδιοι που οργανώνουν συστηματικά αυτή την κοινωνική οπισθοδρόμηση. Μιλάνε υποκριτικά για τη βία και την εγκληματικότητα της νεολαίας. Είναι οι ίδιοι και η κοινωνία ζούγκλα τους. Οι αγριοανθρωπικές αξίες του ανταγωνισμού όλων εναντίον όλων και ο καθένας τελικά μόνος του που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα. Οι ίδιοι τα προβάλλουν για να παρουσιαστούν από θύτες, θύματα, για να καλλιεργήσουν το έδαφος μιας ακόμα πιο σκληρής καταστολής. Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και τώρα του νερού, εκτός από το ότι επιτείνει την κρίση και την ακρίβεια, προμηνεί νέες τραγωδίες. Όπως οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών, στις μαζικές καταστροφές από πυρκαγιές και πλημμύρες. Η αρπακτικότητα ιδιωτών και εργολάβων, η εξαχρίωση ενός κρατικού μηχανισμού που λειτουργεί με μόνο κριτήριο τη διαφθορά των υψηλών αξιωματούχων, το κομματικό συμφέρον, τον ατομικό πλουτισμό. Στεγαστική κρίση και πληστηριασμοί έχουν κάνει τη λαϊκή στέγη απλησίαστη πολυτέλεια. Μόνο τα επίσημα στοιχεία, ένα μέσο νοικοκυριό, δίνει το 50% του μισθού στον νίκη, ενώ στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό είναι 20%. Αυτό είναι το έσχος της ελεύθερης αγοράς, της συνειδητής ενίσχυσης των πιο αρπακτικών, παύλα επιχειρηματιών, του real estate. Η μεγάλη κρίση που ξέσπασε το 2010 και σφραγίστηκε με τα μνημόνια
στην ουσία της δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Όχι μόνο επειδή οι νόμοι και η εποπτεία των μνημονίων παραμένουν στο ακέραιο, αλλά και επειδή τα πολιτικά κόμματα σήμερα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τότε. Εκχυδαϊσμένα ιδεολογικά και πολιτικά. Αυτό σηματοδοτεί η εγκατάσταση προσώπων όπως ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία και ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η εξαχρίωση των αστικών δυνάμεων είναι ένας σημαντικός παράγοντας χειροτέρευσης της κρίσης. Αποδεικνύεται και από την απόλυτη προσκόλλησή τους στο στρατόπεδο των δυτικών υπεριαλιστών, την έλλειψη κάθε εναλλακτικού προσανατολισμού, σε μια συγκυρία όπου σε παγκόσμια κλίμακα συντελούνται οι κοσμοϊστορικές αλλαγές και ανακατατάξεις σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι συνένοχη στη σφαγή των Παλαιστινίων. Υποστηρίζει χωρίς όριο τους δολοφόνους σιωνιστές του Ισραήλ. Στέκει από τους πιο πρόθυμους στα πολεμικά σχέδια με τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, την ολόθερμη υποστήριξη του μισοφασιστικού καθεστώτος Ζελένσκι, στέλνοντας κοντέινερ με όπλα, πληρωμένα φυσικά από τη δικιά μας τσέπη. Σε Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, οι ανταγωνισμοί μεγαλώνουν. Πρώτος και κύριος ένοχος, η επιθετικότητα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους ενάντια σε άλλες ισχυρές ή αναδυόμενες δυνάμεις, όπως η Κίνα. Όχι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά όλες οι αστικές δυνάμεις, με σημαία την πατριδοκαπηλεία και τον εθνικισμό, θέλουν να είναι μπροστάριδες σε αυτή την τρομακτική πορεία. Τα δεκάδες δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς είναι η άλλη όψη της φτώχειας για το λαό. Η μετατροπή της χώρας σε απέραντη αμερικάνικη βάση, η Σούδα, η Λάρισα, η Αλεξανδρούπολη και αλλού, όχι μόνο δεν εγγυάται την ειρήνη για την οποία αγωνιούν όλοι οι λαοί, αλλά μας βάζει όλο και πιο βαθιά στον κίνδυνο της εξάπλωσης του πολέμου. Αυτές οι πολιτικές έχουν διαμορφώσει ένα αφόρητο καθεστώς. Τίποτα πιο κάλπικο από το λεγόμενο κράτος δικαίου. Είναι μια καραμέλα όλων των αστικών δυνάμεων και μιας αριστοκρατίας των Βρυξελών. Κάτω από αυτήν την κωδική ονομασία, η πραγματικότητα είναι ένα μαύρο κράτος έκτακτης ανάγκης που σκληραίνει διαρκώς. Αυτή είναι η ουσία του διαρκούς περιορισμού, του δικαιώματος της απεργίας, του συνδικαλισμού, των διαδηλώσεων, του χτυπήματος και των διώξεων σε αγωνιστές και σωματεία, της συκοφάντησης στον αγώνο του φοιτητικού κινήματος, των καταλήψεων, τους οποίους ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να αποκαλέσει ληστές, της προσπάθειας να ποινικοποιηθεί η αλληλεγγύη στο παλαιστινιακό λαό με την επίκληση του δίθεν αντισημιτισμού, με τη διαρκή οπισθοδρόμηση στους ποινικούς κώδικες, τη λειτουργία της δικαιοσύνης προς όφελος των λίγων και πλουσίων. Εξαπλώνεται ένας νομικός και θεσμικός σκοταδισμός. Τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, όπως ήταν η αντισυνταγματική καταπάτηση του άρθρου 16 για να περάσει ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι η κρίση του καπιταλισμού που κάνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις να φασίζονται σε θεωρίες περί παραβατικότητας και ατομικής ευθύνης όλων των από κάτω, των φτωχών και αδύναμων, ενώ για την ελίτ και τους υπηρέτες της βασιλεύει η ασυδοσία και η ατιμωρησία. Σήμερα, ολοένα εξαπλώνεται μια κατάσταση νοσηρή. Από τις κορυφές της κυβέρνησης και της ελίτ εκπέμπεται κάθε ανομία, εγκληματικότητα και ανηθικότητα. Τέτοια πρόσωπα βρίσκονται κάτω από κάθε περίπτωση λαθρεμπορίου, μαφίας, μαστροπίας, παιδεραστίας. Αυτή η κρίση όλων των αξιών έχει στην αιχμή του δόρατος την αποθέωση της δίθεν επιχειρηματικότητας, της λογικής του ιδιωτικού, δηλαδή της εργοδοτικής βίας, της ασυδοσίας του κεφαλαίου.
εξυμνεί την κρατική και αστυνομική βία ως πανάκια για κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η επίθεση συμπληρώνεται με ύπουλο τρόπο από ένα δίθεν προοδευτικό δικαιωματισμό. Πρόσχημα η λεγόμενη καταπολέμηση των διακρίσεων με όχημα το μεταμοντέρνο λεξιλόγιο της συμπερίληψης. Μια νέα ιδεολογία που προωθείται συστηματικά με στόχο ιδιαίτερα τη ρευστοποίηση κάθε κοινωνικής συλλογικής αξίας στη νεολαία για να χαθεί μέσα σε ένα λαβύρινθο αναζήτησης ταυτοτήτων. Αποτέλεσμα και μέσο είναι νόμοι που προωθούν την εμπορευματοποίηση των γυναικών και των παιδιών και είναι από τα πρώτα επεισόδια μιας πορείας που απειλεί με κοινωνική αποσύνθεση. Η αντιπολίτευση των αστικών κομμάτων είναι χρεοκοπημένη. Γκρινιάζουν μόνο για δευτερεύοντα θέματα. Είναι βουτυγμένοι σε βαθιά ανυποληψία και σε μια διαρκή εσωτερική κρίση. Εργαζόμενοι, φτωχά λαϊκά στρώματα, νεολαία, πρέπει να χτυπήσουν και αυτούς τους νεοφιλελεύθερους, δήθεν προοδευτικούς, που στην πραγματικότητα είναι δεκανίκια του καθεστώτος Μητσοτάκη. Το σεσημασμένο Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ του επιχειρηματία και πλούσιου Κασελάκη, τη νέα αριστερά που ξεβράστηκε από το κατάντημα του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να σερβίρει για αριστερά τα καλά μνημόνια ή τη συμμαχία με το Ισραήλ, στην οποία η ίδια πρωτοστατούσε από την πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα. Έστρωσαν τον δρόμο στο Μητσοτάκη, το βοήθησαν με την ουσιαστική συμφωνία τους και την υπερψήφιση σε μνημόνια, ιδιωτικοποιήσεις, εξοπλισμούς, αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Οι ακροδεξιοί συμπληρώνουν επικίνδυνα τη μετατόπιση προς τα δεξιά. Λανσάρονται ως αντισυστημικοί για να αποτελέσουν εφεδρεία για το χτύπημα των εργαζομένων. Η ΟΚΔΕ παλεύει για την απομόνωση και συντριβή τους. Είναι επικίνδυνη. Μακριά από την παγίδα του ψεύτικου δημοκρατικού τόξου των κομμάτων που με την πολιτική τους απογοήτευσαν και συνεχίζουν να απογοητεύουν, στέλνοντας έτσι την εργατική τάξη στην αγκαλιά των ακροδεξιών φασιστών, πολιτών σκευασμάτων και ελπίδας ως τη μόνη λύση. Εργαζόμενοι και νεολαία, μπορούμε και πρέπει να συγκρουστούμε με την αντιλαϊκή σταθερότητα που επικαλείται μια κυβέρνηση που καθημερινά εγκληματεί, μπαζώνει, δολοφονεί. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε στην προπαγάνδα κυβέρνησης και μέσω μαζικής ενημέρωσης περί απόλυτης κυριαρχίας Μητσοτάκη. Δεν είναι η αλήθεια. Αυτή η εικόνα ή το αποτέλεσμα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές δεν προέκυψαν από καμιά επιδοκιμασία της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της, αλλά από την πλήρη έλλειψη εναλλακτικής, όπου οδήγησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τη δικαιολογημένη λαϊκή αηδία σε αυτόν. Η δήθεν κυριαρχία και σταθερότητα του Μητσοτάκη κάθονται πάνω σε μία εκρηκτική κοινωνική πραγματικότητα. Η δυσαρέσκεια και η οργή για αυτή την κυβέρνηση μεγαλώνουν. Προάγγελος εξελίξεων το πρόσφατο μεγάλο φοιτητικό κίνημα και η ανεπιτυχής προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει το έγκλημα των τεμπών. Όμως, για να νικήσουν οι αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο μία κυβέρνηση ή κάποιους νόμους, αλλά ένα ακραία, νεοφιλελεύθερο, βαθιά αυταρχικό και επικίνδυνο καθεστώς. Αυτές οι σύγχρονες χούντες δεν πέφτουν με εκλογικές διαδικασίες και λόγια στη Βουλή. Γι' αυτό είναι εντελώς αδιέξοδη και καταστροφική η πολιτική του ΚΚΕ. Όχι μόνο επειδή συνεχίζει να ονειρεύεται τις σταλινικές δικτατορίες, αλλά και εξαιτίας της καθημερινής πολιτικής και πρακτικής του.
Η ηγεσία και ο μηχανισμός του ΚΚΕ διασπά, καθυλώνει ή σαμποτάρει τους αγώνες. Πρόσφατο παράδειγμα, η υπονόμευση από τα μέσα του φοιτητικού κινήματος, όπου την κρίσιμη στιγμή έριξε όλες τις δυνάμεις του για το κλείσιμο των καταλήψεων και του αγώνα. Το ΚΚ αρνείται μια πραγματική ανάπτυξη των αγώνων, την κλιμάκωσή τους με αιτήματα που χτυπάνε το σημερινό καθεστώς. Αυτό έκανε, παραδείγματος χάρη, με την επίμονη άρνηση να προτάξει την άμεση εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων ως ουσιαστική απάντηση στο έγκλημα των Τεμπών. Έτσι, στο σύνθημα, όχι στη συγκάλυψη, αποκτά σκέτο ψηφοθυρικό χαρακτήρα. Επίσης, καλλιεργώντας όπου μπορεί μια παράδοξη λογική, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, πάλι καπιταλισμό θα έχουμε, δημιουργεί σοβαρό αποπροσανατολισμό και σύγχυση. Γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις είναι πυλώνας της αντεργατικής επίθεσης. Η πρακτική κατάληξη είναι το ΚΚΕ να προχωράει συντηρητικά και νομιμόφρονα. Η υπεύθυνη αριστερά, όπως την αποκαλούν, τη ρήξη και έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση την παραπέμπουν στο μέλλον, όπως και οτιδήποτε άλλο πέρα από την εκλογική του ενίσχυση. Όλα καταλήγουν τελικά σε μια ψήφο διαμαρτυρίας ανώδυνη για το καθεστώς. Το ίδιο αδιέξοδη είναι η αστική πολιτική του Μέρα 25. Γιατί δεν υπάρχει λύση στις αυταπάτες για μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ένα ψεύτικο ρεαλισμό που ακυρώνεται καθημερινά από τη σκλήρυση της κατάστασης που ζούμε. Δεν υπάρχει τίποτα νέο στην ανακύκλωση ξανά και ξανά μιας αντιδεξιάς συγκόλησης. Συνταγή που δοκιμάστηκε επανειλημμένα και απέτυχε οριστικά. Είτε στην κατάδια του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο συμβιβασμό και την υποταγή μεγάλου μέρους της αριστεράς σε όλη την Ευρώπη, μέσα από τις λογικές του μικρότερου κακού, που πάντα όμως οδηγούν στο μεγαλύτερο. Εργαζόμενοι και νεολαία, έχουμε τις δυνάμεις να αλλάξουμε την κατάσταση. Οι δυνατότητες φαίνονται σε αγώνες, όπως το φοιτητικό κίνημα, ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στην αντοχή της απεργίας αποχής των εκπαιδευτικών, ενάντια στην αξιολόγηση για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, στη μαζική καταδίκη της κυβέρνησης, στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και στο μαζικό αίσθημα ότι οι εργαζόμενοι και νεολαία στεκόμαστε στο πλευρό τους, μέχρι τη νίκη. Χρειαζόμαστε την αναζωογόνηση σωματείων και συλλόγων, την ενεργή συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες στη βάση, συνελεύσεις, επιτροπές, συντονιστικά παντού. Την προώθηση αποφασιστικών μορφών πάλης, απεργιών, καταλήψεων, μαχητικών διαδηλώσεων και ακόμα της μαζικής αυτοάμυνας του κινήματος απέναντι στους μηχανισμούς καταστολής. Δεν πρέπει να αφήνουμε τις κινητοποιήσεις σποραδικές ή στα μισά του δρόμου, χωρίς συνέχεια, χωρίς επιμονή, μέχρι την επίτευξη των στόχων. Να παλέψουμε για το συντονισμό των αγώνων, για την ενοποίησή τους σε μια κεντρική σύγκρουση με την κυβέρνηση και το καθεστώς. Για όλα αυτά, χρειαζόμαστε μια αριστερά επαναστατική, μέσα στο κίνημα, όχι εκλογικίστικες συγκολήσεις. Γι' αυτό σας καλούμε όλες και όλους να στηρίξετε την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας και να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ. Ψηφίζουμε ΟΚΔΕ για μια αριστερά επαναστατική. Καλησπέρα και από μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Τα τεράστια προβλήματα που βιώνουμε από την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, δηλαδή τη φτώχεια, την περιβαλλοντική καταστροφή, την ακρίβεια, την αντιδημοκρατική αναδίπλωση και κυρίως τον πόλεμο,
μπορούν να λυθούν σε διεθνή κλίμακα μόνο με τη συνεργασία των λαών και της εργατικής τάξης. Ειδικά στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ενάντια στην απειλή του εθνικισμού, του υπεριαλισμού και του πολέμου, η μόνη απάντηση είναι ο διεθνισμός των εργατών και των λαών. Αυτό είναι το μοναδικό όπλο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την καπιταλιστική βαρβαρότητα, αλλά και για να οικοδομήσουμε μία καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία, μία κοινωνία σοσιαλιστική. Ως ΟΚ δεν λέμε ότι απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα υπάρχει μόνο μία εναλλακτική. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, εμείς οι ίδιοι, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί και η νεολαία. Στην κρίση του συστήματός τους να απαντήσουμε με ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας. Να βγούμε τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κοινωνία, το έχει βιώσει στο πετσί της, με τα μνημόνια και τη λιτότητα, εδώ και 15 χρόνια. Αλλά το βιώνουν και όλοι οι εργαζόμενοι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι αντιδραστικές ελίτ τσαλαπατούν και παρακάμπτουν κάθε λαϊκή βούληση και μετατρέπουν ακόμα και τα δικά τους, τα αστικά τα συντάγματα, σε κουρελόχαρτα, παραβιάζοντάς τα διαρκώς με συνεχή πραξικοπήματα. Όλες οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες των πλουσίων παραμένουν στην εξουσία με την παγίωση της καταστολής και φορτώνουν όλα τα βάρη της κρίσης τους πάνω στις πλάτες των εργαζομένων και της νεολαίας. Ως ΟΚ δε θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αντιδραστική ένωση των Ευρωπαίων υπεριαλιστών και καπιταλιστών και ένα βάρβαρο σφαγείο των συνδικαλιστικών, πολιτικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που διαρκώς γκρεμίζει τις κοινωνικές μας κατακτήσεις, απαξιώνει την ίδια μας τη ζωή, μόνο και μόνο για να ενισχύονται και να φουσκώνουν οι τσέπες των πλουσίων. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ μία αριστερά επαναστατική, για να συγκρουστούμε με αυτή τη δικτατορία των αγορών, για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της φτώχειας, της ακρίβειας, της καταστολής, της ακροδεξιάς και του πολέμου. Μόνη διέξοδος είναι η σύγκρουση με αυτή τη φυλακή των λαών, των μεταναστών και των προσφύγων. Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει όμως απομονωτισμό, αλλά αντιθέτως έναν συντονισμό και την ενοποίηση των αγώνων σε όλη την Ευρώπη, με στόχο μία κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων. Να βγούμε άμεσα από τους δρομαδίους του ευρώ και να επιβάλλουμε την εισαγωγή εθνικού νομίσματος. Να σπάσουμε εδώ και τώρα τις αλυσίδες του χρέους και των μνημονίων, της εποπτείας των δανειστών και των υπεριαλιστών. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι, οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι φτωχοί, για τον εαυτό μας, για τις ανάγκες μας, για την εφαρμογή ενός προγράμματος ενάντια στα μνημόνια διαρκείας, για τον έλεγχο και τη διαχείριση της οικονομίας από εμάς και όχι από τους καπιταλιστές και τους πλούσιους. Να δώσουμε μια δυνατή σύγκρουση με τον ακροδεξιό αντιευρωπαϊσμό. Η πάλι για τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προβάλλουν οι ακροδεξιοί, οι οποίοι όπου ενισχύονται ή συμμετέχουν σε κυβερνήσεις ή κυβερνούν οι ίδιοι, εφαρμόζουν ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές πάντοτε στο βωμό των συμφερόντων του κεφαλαίου, όπως η Μελόνι στην Ιταλία και η Λεπέν στη Γαλλία. Παλεύουμε για τη συντριβή όλων των ακροδεξιών, που το υποτιθέμενο αντισυστημικό τους προσωπείο δεν είναι παρά εφεδρεία για το χτύπημα του εργατικού κινήματος. Αντίθετα, η δική μας πάλη πρέπει να διεξαχθεί στη βάση μιας εργατικής διεθνιστικής πολιτικής, με γνώμονα την κοινή δράση των κινημάτων, των αγώνων, της πάλης των λαών απέναντι στις δημοκρατίες των πλουσίων και της διαφθοράς.
Το εργατικό κίνημα πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της ρήξης και της διεξόδου από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διαλύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ταξική και διεθνιστική πολιτική για να επιφέρουμε μια ιστορική ήττα στους Ευρωπαίους υπεριαλιστές και καπιταλιστές. Να φράξουμε το δρόμο στους ακροδεξιούς και να ενισχύσουμε το εργατικό κίνημα. Μονομερής διαγραφή του χρέους, άμεση παύση πληρωμών. Μέχρι το 2070 έχουμε μια πολύ σφιχτή θηλιά στο λαιμό μας. Πρέπει να πληρώνουμε κάθε χρόνο 5 με 10 δις στους δανειστές μόνο για τόκους. Το τεράστιο χρέος δεν είναι των εργαζομένων, αλλά είναι των καπιταλιστών και των πολιτικών τους επιτελείων, οι οποίοι κατασπατάλησαν εδώ και δεκαετίες το δημόσιο πλούτο. Αν δεν ξεμπερδέψουμε με το χρέος, θα είμαστε αιωνίως δούλοι όλων των δανειστών και των υπεριαλιστών. Να επιβάλλουμε με τους αγώνες μας το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων τις είδαμε με το πιο φρικτό παράδειγμα και τρόπο, όπως το έγκλημα στα Τέμπη. Την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας και όλο το δημόσιο πλούτο τον οποίο τον έχουν βάλει στο υπερταμείο. Ό,τι ξεπουλιέται βάφεται με αίμα εργατών, νέων και φτωχών. Να εθνικοποιήσουμε όλους τους τομείς κλειδιά της οικονομίας, την ενέργεια, τις συγκοινωνίες, όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, χωρίς καμία αποζημίωση στους καπιταλιστές και κάτω από εργατικό έλεγχο, για να ελέγξουμε τον πλούτο που εμείς οι ίδιοι παράγουμε και να τον κοντοφθήνουμε για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Ως άμεσα μέτρα για να τσακίσουμε την ακρίβεια, πρέπει να παλέψουμε για γενναίες αυξήσεις μισθών και συντάξεων, για την κατάργηση του ΦΠΑ, του χρηματιστηρίου ενέργειας και συνολικά της αντιδραστικής φορολόγησης, να μπει επιτέλους πλαφόν στις τιμές των βασικών αγαθών και των ενοικίων. Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα, να αγωνιστούμε για την υπεράσπιση των εργατικών μας δικαιωμάτων, κάτω τα χέρια από τα σωματεία, την απεργία και τον εργατικό συνδικαλισμό. Πραγματικές αυξήσεις τώρα στους μισθούς και στις συντάξεις. Υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, τερατουργήματα όπως αυτά του Άδωνη Γεωργιάδη και του Χατζηδάκη. Ως εδώ με τις διώξεις αγωνιστών από το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Φτάνει πια με τις εργατικές δολοφονίες. Να επιβάλλουμε την απαγόρευση των απολύσεων. 7ωρο, πενθήμερο, λιγότερη δουλειά, σταθερή δουλειά για όλους, χωρίς ελαστική εργασία και 13 ώρα. Κάτω τα χέρια από την απεργία, τους ταξικούς αγώνες και τα σωματεία. Κάτω τα χέρια από την απεργία, τους ταξικούς αγώνες και τα σωματεία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζιτών και φαντς. Όσο η αστική ελίτ απολαμβάνει φοροαπαλλαγές και δωράκια δισεκατομμυρίων, οι τράπεζες και τα κοράκια των φαντς παίρνουν τα σπίτια των φτωχών και του λαού για ψίχουλα. Να διαγραφούν εδώ και τώρα όλα τα χρέη των λαϊκών οικοκυριών. Να μπλοκάρουμε πληστηριασμούς, εξώσεις και διακοπές ρευμάτων. Στο τέλος, να πληρώσουν οι τράπεζες και οι πλούσιοι για τη στεγαστική κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν. Λεφτά για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, ασφάλιση. Όχι για τους εξοπλισμούς και τους μηχανισμούς καταστολής. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να επιβάλλουμε βαριά φορολογία σε κεφάλαιο και πλούσιους για τη χρηματοδότηση ενός δημόσιου προγράμματος παραγωγικών επενδύσεων, προστασίας του περιβάλλοντος, συντήρησης των υποδομών για να αποφύγουμε αυτά τα εγκλήματα όπως γίναν φέτος στη Θεσσαλία, αλλά και ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει ουσιαστική λύση με την κατασκευή λαϊκών κατοικιών. Τα λεφτά μας να πάνε στις ανάγκες μας. Όχι άλλοι νεκροί πρόσφυγες και μετανάστες στον υγρό τάφο της Μεσογείου και στους φράχτες της δίθεν πολιτισμένης Δύσης. Ασφαλής ελεύθερη μετακίνηση για τους πρόσφυγες. Μετανάστες ντόπιοι να παλέψουμε ενάντια στη ρατσιστική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ενάντια στη δουλοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων, με μισθούς ξεροκόμματα και εργατικά δικαιώματα Μανολάδας, ενάντια στο έσχος των στρατοπέδων συγκέντρωσης και της Ευρώπης Φρούριο.
απέναντι στο μαύρο πέπλο του ρατσισμού, της ακροδεξιάς και του πολέμου που απλώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από την Ευρώπη, η μόνη απάντηση είναι τα ίσα δικαιώματα και οι κοινοί αγώνες ντόπιων και μεταναστών, η οργάνωση στις δομές του εργατικού κινήματος, στη βάση του κοινού ταξικού μας συμφέροντος. Να υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα, που βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο από το τερατώδες κράτος έκτακτης ανάγκης, των ΜΑΤ και των δικαστηρίων, της διαρκούς αντιδραστικοποίησης των ποινικών κωδίκων, που οικοδομούν όλα τα βοναπαρτιστικά καθεστώτα σε όλη την Ευρώπη. Ατιμωρησία και ασυδοσία για κάθε δικό τους, παρακολουθήσεις, ΜΑΤ, ξύλο και ποινικές διώξεις για φοιτητές, εργαζόμενους και αγωνιστές. Όχι στον πόλεμο, έξω το ΝΑΤΟ και οι βάσεις. Να σταθούμε εμπόδιο στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους. Ενάντια στη μιλιταριστική Ευρώπη των καπιταλιστών. Έξω το ΝΑΤΟ και οι αμερικανικές βάσεις που μας εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο. Καμία συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις και στις κυρώσεις πάνω στις πλάτες των λαών. Να σταματήσει τώρα κάθε αποστολή όπλων και στήριξη στο μισοφασιστικό καθεστώς Ζελένσκι και κάθε διευκόλυνση και έμπρακτη στήριξη στον Νετανιάχου και το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ. Το ΝΑΤΟ είναι ένα υπεραλιστικό σφαγείο των εργατών και των λαών και επιδιώκει πάση θυσία τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και τη διεύρυνσή του σε νέες πολεμικές εστίες. Οι θηριώδεις στρατιωτικοί εξοπλισμοί οδηγούν ολοταχώς τους λαούς της Ευρώπης σε μια νέα ιστορική σφαγή, σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και στον πυρηνικό όλεθρο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το δολοφονικό σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, που διεξάγει ανενόχλητο την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΕΝΑΤΟ. Να αποσυρθούν εδώ και τώρα τα σιωνιστικά στρατεύματα από τη μαρτυρική Παλαιστίνη. Το αναφέρετο δικαίωμα των Παλαιστινίων για το δικό τους κράτος, στη δική τους γη, στην Παλαιστίνη, πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Μόνη λύση, η σοσιαλιστική Παλαιστίνη, ελεύθερη από τους υπεριαλιστές, με την ειρηνική συνύπαρξη Παλαιστινίων και Ισραηλινών εργαζομένων. Οι χούντες όμως δεν πέφτουν με λόγια στη Βουλή. Σε όλο τον κόσμο η οικονομική κρίση, η φτώχεια, ο πόλεμος, σε συνδυασμό με την αηδία που προκαλεί στους εργαζόμενους και στους φτωχούς η πολιτική σύψη, δημιουργούνται και ξεσπάνε αντιστάσεις, αγώνες και εξεγέρσεις. Να ενώσουμε αυτούς τους αγώνες με τους αγώνες των εργαζομένων και νέων σε όλη την Ευρώπη, ενάντια στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στον πόλεμο και στις δικτατορικές διακυβερνήσεις τύπου Μακρόν και Μητσοτάκη. Για να οικοδομήσουμε μία άλλη δομή εξουσίας, μία κυβέρνηση των εργαζομένων που θα δημιουργηθεί και θα στηρίζεται στους αγώνες και την αυτοοργάνωσή μας. Θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς, με πραγματική εργατική δημοκρατία που καμία σχέση δεν έχει με τις αστικές δημοκρατίες των πλουσίων και της διαφθοράς και της ύψης. Με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, για μια ριζικά διαφορετική λειτουργία της οικονομίας υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι υπέρ του καπιταλιστικού κέρδους, που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων, με οδηγό την αλληλεγγύη, τον δημοκρατικό σχεδιασμό και τη διεθνή συνεργασία. Μια εργατική δημοκρατία που θα στρώσει το δρόμο για τον σοσιαλισμό. Ένα σοσιαλισμό που καμία σχέση δεν θα έχει με τις σταλινικές δικτατορίες του παρελθόντος, του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που τόσο πολύ δυσφήμισαν και αμαύρωσαν το απελευθερωτικό όραμα του σοσιαλισμού. Να παλέψουμε για μια Ευρώπη των εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Να δώσουμε νέα πνοή στην προοπτική της επανάστασης και του σοσιαλισμού, τη μόνη διέξοδο απέναντι στην καταστροφή και στη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Στην ΟΚΔΕ παλεύουμε για να οικοδομήσουμε μια επαναστατική δύναμη, με στέρεη εργατική και κομμουνιστική φυσιογνωμία, παλεύοντας στην πρώτη γραμμή των αγώνων, με αγωνιστές τίμιους,
και εφοδιασμένους με επιμονή, ενωτική πολιτική, σχέδιο και πρόγραμμα. Η ΟΚΔΕ δεν υποτάσσεται στο νεοφιλελεύθερο δόγμα του «δεν υπάρχει εναλλακτική», ούτε υποκλίνεται στο νεοφιλελεύθερο αστικό δικαιωματισμό. Παλεύει καθημερινά για να ορθώσουμε ένα αντίπαλο δέος, με στόχο την αναγέννηση της επαναστατικής προοπτικής και την πάλη για το σοσιαλισμό. Αυτή είναι η χρήσιμη επιλογή για τους αγώνες, για το μέλλον, για τις ζωές όλων μας. Στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου στηρίζουμε, ψηφίζουμε την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας.